Φίλες και φίλοι της Black and White TV του Γάμου Μαξαδράμας, φιλοξενούμε την βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, την κυρία Χαρά Κεφαλίδου. Κύριε Κεφαλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Όπως βλέπετε στο γήπεδο, για μένα είναι χαρά που κατάφερα να είμαι σήμερα εδώ, γιατί ξέρετε ότι το πρόγραμμα στη Βουλή είναι βαρύ, αλλά η ομάδα της Δόξας έχει συνδεθεί με την πόλη, έχει συνδεθεί όχι μόνο με την νεολαία μας, είναι διαχρονική αξία. Στηρίζουμε λοιπόν την ομάδα μας με κάθε τρόπο, ηθικά σε πρώτη φάση, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα θα ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια. Οι φιλικοί αγώνες ελπίζουμε με την έναρξη του πρωταθλήματος να μας βρουν σε καλή φυσική πριν κατάσταση. Την έναρξη, πριν ακριβώς, ετοιμαζόμαστε όμως για να έχουμε έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η καινούργια διοίκηση κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια και εύχομαι από καρδιάς στους ανθρώπους που ανέλαβαν τώρα, αλλά κυρίως στα παιδιά της ομάδας, να έχουν μια όσο το δυνατόν καλή προπονητική εδώ περίοδο, χωρίς τραυματισμούς και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο η προσπάθεια που μετράει, νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει και κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Αγαπητοί αθλητές, διοίκηση, διοικούντες, αγαπητοί φίλαθλοι, καλησπέρα. Πριν την έναρξη του καθιερωμένου αγιασμού, να με επιτρέψετε να σας μεταφέρω τις εγκάρδιες πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κυρίου Παύλου για την έναρξη της νέας αθλητικής περιόδου, ο οποίος σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς και αγιαζόμαστε, βρίσκεται λίγα μέτρα απέναντί μας τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος με τον τρούλο του αλλά και με τη μεσητεία και την ευλογία του στεγάζει και αγιάζει τον χώρο αυτό που για 100 περίπου ολόκληρα χρόνια συνάνθρωποι μας αθλήθηκαν, αγωνίστηκαν με πάθος και με πίστη πολύ και μεγάλη για την επίτευξη της νίκης αλλά και του καλού αθλητισμού. Σήμερα η νέα αυτή έναρξη της αθλητικής περίοδου μας βρίσκει με αρκετές ανακατατάξεις όσον αφορά και τα διοικητικά και τα ποδοσφαιρικά, με πρώτον έτσι προστρέχοντα για να βοηθήσει το έργο της ομάδος τον εκλεκτό συμπολίτη μας τον κύριο Ιωάννη Μπύρου με το επιτελείο του, αλλά και όλους τους νέους αθλητές που ήρθαν και εντάχθηκαν σε έναν αθλητικό τομέα ιστορικό και αγιασμένο. Η Δόξα, αγαπητά μας παιδιά, δεν είναι αστεία υπόθεση. Και επειδή στη ζωή είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλη υπόθεση η κοινή χαρά και ο κοινός πόνος, να θυμόσαστε ότι το χώμα πάνω στο οποίο τρέχετε είναι ποτισμένο με υδρότες, αλλά και αίμα εκατοντάδων, μήπως χιλιάδων προαπελθόντων πριν από εμάς, οι οποίοι δόξασαν και δοξάστηκαν από τη δόξα της δράμας. Σήμερα και ο ομιλών βρίσκεται ενώπιόν σας για να συμπροσευχηθεί μαζί σας, καθώς και την τελευταία επταετία περίπου συνδέεται πνευματικά με την δόξα της δράμας, αλλά και με αρκετούς συναθλητές σας, τους οποίους είχε την τιμή να παντρέψει, να βαπτίσει παιδιά τους και να είναι κοντά τους σε στιγμές ιδιαίτερες και ευλογημένες. Φόρεσε λοιπόν και αυτό στα αθλητικά του και ήρθε κοντά σας για να δείξει την κοινή πεποίθηση και να δείξει και την δική του την αγάπη και την συνεισφορά του και την πνευματική μέσω της προσευχής να συμπαρασταθεί στον αγώνα που από χθες ξεκινήσατε αθλητικά και από σήμερα αγιαστικά. Όσον αφορά το επόμενο χρονικό διάστημα, στο οποίο θα δοκιμαστείτε φτάνοντας στα όρια σας όσον αφορά την προετοιμασία σας στον Βόλακα, να γνωρίζετε ένα πράγμα, ότι συναποτελείτε μία κοινωνία ανθρώπων κατά την οποία ασφαλώς όλοι μας δεν μπορούμε να ταιριάζουμε απολύτως. Ξέροντας όμως ο καθένας τον τομέα, τον πόστο του, τον αγώνα του, και κάτω βεβαίως από τις πεκνημένες καθοδηγήσεις του καλού σας του προπονητού με το επιτελείο του, έχουμε την βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι ο αγώνας σας θα αποβεί σε αίσιον πέρας και σε μεγάλη επιτυχία.
να θυμόμαστε δε ακόμη ότι στη ζωή μας, αλλά και στον αθλητισμό, σημασία δεν έχει το δίκαιο που μας κάνει να μαλώνουμε και να χωριζόμαστε και να διχαζόμαστε, αλλά σημασία έχει η ενότητα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Η ενότητα είναι ανωτέρα του δικαίου. Τέλος, να θυμόσαστε ότι μαζί με όλες τις προσπάθειες των παρόντων και μη, όλων των δραμηνών που σας αγαπούν και σας υποστηρίζουν, έχετε την αγάπη και τις ευχές και του ποιμενάρχου μας κυρίου Παύλου και των ιερέων και του ομιλούντος, ο οποίος προσεύχεται καθημερινά για την κατά Θεόν προκοπή σας, για την αθλητική πρόοδό σας, για την υγεία και την ευημερία σας, και να θεωρείτε ως κόσμημα μεγάλο και καθημερινή αόρατη παρουσία ενώπιόν σας μέσα στα αποδυτήριά σας την εικόνα που κοσμεί αυτά τα αποδυτήρια, την εικόνα δηλαδή του Αγίου Χρυσοστόμου, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Συμβολιού του Δράμας, του οποίου την Εκκλησία θα καθιερώσουμε και θα εγγενιάσουμε φέτος τη μέρα που ξεκινά το πρωτάθλημα, δηλαδή την Κυριακή της 11ης του Σεπτεμβρίου. Να μην ξεχνάτε να κάνετε τον σταυρό σας καθημερινά όσον αφορά την προσέλευσή σας στην προπόνηση και πόσο μάλλον στους αγώνες. Και να δουλεύει μέσα σας συνεχώς η προσευχή, η καρδιακή και πνευματική, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και όταν όλες αυτές οι προσευχές όπως σήμερα, έτσι και στους αγώνες, θα στηρίζουν και θα ευλογούν τον αγώνα σας, γιατί δεν μπορεί ο Θεός να μην ακούσει μια δυνατή κραυγή που αποτελεί αυτή η προσευχή που ανεβαίνει ως τη μία μας πάνω ψηλά στον ουρανό για να μας χαρίσει ο Θεός αγάπη και στοργή και να εκπληρώσει πάντα τα προσωπηρία αιτήματα. Με αυτές τις λίγες σκέψεις παρακαλώ να ξεκινήσουμε και τον αγιασμό, κατά την διάρκεια του οποίου να μην αφήνουμε το μυαλό μας να φεύγει και να σκέπτεται άλλα, αλλά να προσευχόμαστε όλοι μαζί, ακούγοντας τα λόγια που διαβάζει ο ιερέας, αλλά και με πολύ πάθος και ένταση ψυχής, να ανεβαίνει ως ευωδία πνευματική η προσευχή μας στον Θεό. Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθλοφόρε Άγιε και Ιαματή και παντελεήμων, πρέσβευε το ελεήμων η Θεό, ειν απτισμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Εκκλησίας της Μύρνης, φωσφόρε άγγελε, ιερομάρτης γενναίο εξορίας δεινάς, υπομείνας και μαρτύριον κατόδυνον, υπερπυμνίου σου καλός αρχιθήτα δραμηνών και πρόεδρε Ιωνίας. Χριστόν ημίν εκδυσόπι της εφημούς εισέ Χρυσόστομε. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεωτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον. Και συγχώρησιν των τεσμάτων ημών αίτησε. Εν δοξάλην ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα πρόσκομεν σοφία πρόσκομεν. Αδελφοί, ο αγιάζουν και οι αγιαζόμενοι εξένος πάντες δίνεται ενού κεπεσκύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσουσε. Και πάλιν εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό και πάλιν ειδω εγώ και τα παιδεία μη έδω και ο Θεός. Επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετές και των αυτών. Ειν αδία του θανάτου καταργήσει τον του κράτους έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου δια παντός του ζήν ένοχης ανδουλίας. Που γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρμα του Αβραάμ επιλαμβάνεται,
Ο θεμόφιλε κατά πάντα τη αδελφή ομοιωθεί είναι, είναι ελεήμων γέννητη και πιστό ευχηρεύσα προ τον Θεό, ει το ηλάσκεστρε τα αμαρτία του λαού. Ενώ γραπέπονθεν αυτό πειραστή, δύνατε τη πειραζομένη βοηθήσε. Αλληλούια, 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 σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν δόξαση Κύριε δόξαση. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα έστι δέν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήτρα επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά, πέντες το ασέχουσα. Εντάφτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων τυφλών κολών ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήτρα και ετάρατε το είδωρ. Ο ουν πρώτος με εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιθυτήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των δούλων του Θεού τούτων, και πάντων των χρυζόντων της παρά του Θεού βοηθείας και αντιλήψεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ληστήνε αυτούς και ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν του Κυρίου δεηθώμεν Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, όταν Σολομώντας σοφίαν διδάξας και δια της επιφυτήσεως του Παναγίου Πνεύματος του Σαλής, κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους αναδείξας, Συ Κύριε ο εικόν εξ κότης πως λάμψε, λάμψουνε τις καρδίες των εντάθα ενασκουμένων και εναθλουμένων την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αίδιον, δώσε της πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών εις το ιδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς εν παντή έργο αγαθό, καρποφορούντας και αυξανωμένους για της άλλωθεν σοφίας, πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Σου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος και του Αγίου Ενδόξου Ιεροεθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου Σμύρνης του Αποδράμας και πάντων των Αγίων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρε επί Μωυσέως το λόγος γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας και ακράντος σου επιφανία, αυτούς και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, η ενεργία και επιφυτήση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσουν αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσον εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και οράτο λεξιτήριο. Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ειρήνη πάση, της κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομες, η Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάξον ημών, το εν Ιορδάνου βαπτιστήν καταδεξάμενος και αγιάσεις τα είδα πρωτευλόγησον πάντα σε εμάς. Και δια της κλήσεως του αυτών αυτοίων σημαίνοντας του προσωρίας πρόσχημα και καταξίωσαν εμάς την πιστήμα του αγιασμού σου. Δια της του είδα του στούτου μεταλήψε ως το πειραντισμό και γενέστον η Κύριε συγκέψη και φιλοσόμητος. Σίγαρη αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξη και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος
και των σωφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον βορούμενος και των σωφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους ημας πίσων, Θεωτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άκραντε. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπρεσβείς των αθράντου και παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, του Αγίου Ενδόξου, Ιεροεθνομάρτυρος Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Σμύρνης του Αποδράμας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τελειώνοντας και πριν περάσετε να φιλήσετε τον Τίμιο Σταυρό και να λάβετε την ευλογία του αγιασμού, ο οποίος δεν δρά μαγικά, αλλά ως ευλογία και ενίσχυση όταν τον θέλουμε μαζί μας τον Χριστό, να υπενθυμίσω για όσους δεν ξέρουν και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά ότι ο Σταυρός που φορά σήμερα ο Εφημέριος που τέλεσε τον αγιασμό είναι δώρο της δόξας προ εξαετίας περίπου, την οποία ευχαριστούμε για την αγάπη, για την τιμή και την εκτίμηση και τους δεσμούς αγάπης και φιλαδελφίας που μας συνδέουν με αυτούς που κατέτος απαρτίζουν και συναποτελούν την ιστορική μας ομάδα. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Φίλες και φίλοι της Black and White Video Γάμα Σίγμα Εξοδρά μας, φιλοξενούμε τον αντιπεριφερειακή δράμα στον κύριο Αργύρη Παρακάκη. Κύριε Παρακάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά τον αγιασμό και την ευλογία της Εκκλησίας μας για την καινούργια αθλητική χρονιά, για τη δόξα, την οποία με μια πολύ σημαντική προσπάθεια ενός επιτυχημένου επιχειρηματία του κυρίου Μπύρου, με τον οποίο είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και αξιολογώντας τις δυνατότητες, τις επιλογές και τη στήριξη και από μέρος της περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας,
βλέπουμε μέσα από τα νέα προγράμματα τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και να υποστηρίξουμε και για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου, αλλά και για τον χλωτάπητα μέσα στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, ώστε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη επιτυχίες, χωρίς τραυματισμούς, αλλά και μια ιστορία μεγάλη, πολύχρονη, όπως είναι της Δόξης, να την υποστηρίξουμε, γιατί πραγματικά αξίζει, γιατί ο αθλητισμός θέλει μια εντολώς διαφορετική αντίληψη και μια άλλη νοοτροπία πάνω σε υγιείς βάσεις για να πάμε μπροστά, και πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά και να μας χαρίσει η δόξα, η μεγάλη μας δόξα, πολλές συγκινήσεις τις οποίες σε μια δύσκολη περίοδο τις έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Thank you.